Η καθαριότητα είναι η μισή αρχονιά. Γι' αυτό και εγώ σήμερα έχω στα χέρια μου τη νέα ναυαρχίδα της Xiaomi στις ρομποτικές σκούπες, τη Xiaomi S20 Plus, αλλά έχω και την Xiaomi S20 για να είμαι ολοκληρωμένος άρχοντας. Αν έχεις κατοικίδια, σκύλο, γάτα ή ακόμη και παιδιά, τότε πιστεύω είναι must να πάρεις μια ρομποτική σκούπα. Έχω τη δικιά μου εδώ και 5 χρόνια τώρα και πραγματικά δεν έχω μετανιώσει στιγμή που την έχω αγοράσει. Την έχω κάθε μέρα να ξεκινάει από μονάχη της και να μου καθαρίζει ολόκληρο το σπίτι. Το ίδιο εννοείται ότι μπορείς να κάνεις και εσύ με τις δύο νέες ρομποτικές σκούπες της Xiaomi. Μέσω λοιπόν της δωρεάν εφαρμογής Mi Home που διατίθεται τόσο για Android όσο και για iPhone, μπορείς εκτός των τόσων άλλων λειτουργιών που θα δούμε και μαζί σε λιγάκι να θέσεις μία συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες ή κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για να αφήνεις τα Σαββατοκύριακα να ξεκουράζεται λιγάκι. Μπορείς λοιπόν να τη βάλεις να σου καθαρίζει το σπίτι ή ακόμη και να σου το σφουγγαρίζει. Και οι δύο ρομποτικές σκούπες που έχουμε εδώ μπροστά μας μπορούν να κάνουν και τα δύο. Δηλαδή μπορούν να σκουπίσουν αλλά μπορούν και να σφουγγαρίσουν. Αλλά όπως κατάλαβες και από την ονομασία, η S20 Plus, εκτός του ότι είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος, έχει και μεγαλύτερη μπαταρία στα 5200 mAh εναντί των 3200 mAh της S20. Ή με απλά λόγια, μπορεί να σου αντέξει περισσότερη ώρα καθαρίζοντας το σπίτι σου. Έχει μάλιστα η S20 Plus και μεγαλύτερο κάδο στα 450 ml εναντί των 400 που έχει η S20, όπως και μεγαλύτερο δοχείο για να βάζεις το νερό για το σφουγγάρισμα, αυτό εδώ, που είναι στα 290 ml εναντί των 270 που έχει η S20. Βέβαια η διαφορά θα μου πεις δεν είναι από τη γη μέχρι τον ουρανό, αλλά είναι αυτό το κάτι το Plus. Επίσης η S20 Plus μπορεί να κάνει και μεγαλύτερη αναρρόφηση στα 6000 PA εναντί των 5000 της απλής της S20. Ο τρόπος τώρα που η κάθε μία από τις ρομποτικές μας σκούπες κάνει το σφουγγάρισμα είναι διαφορετικός. Στην S20 έχεις αυτόν εδώ το πανάκι, το οποίο το τοποθετείς κάτω από τη σκούπα σου και εφόσον εσύ το διαλέξεις μέσω της εφαρμογής, μπορεί να περνάει και να σου σφουγγαρίζει κιόλας. Στην S20 Plus από την άλλη, έχεις αυτά εδώ τα στρογγυλά τα Mow Pads που γυρίζουν και όντως, δοκιμασμένον τώρα, καθαρίζουν απλά τέλεια. Αφού σκέψω ότι νόμιζαν η Μύρια όταν τη δοκιμάζα αυτή εδώ, ότι σφουγγάριζα εγώ το σπίτι για 3 ημέρες συνεχόμενο. Όταν θα πάρεις τη ρομποτική σου σκούπα, εκτός από την αρχική φόρτιση που τους κάνεις πάνω στη βάση τους, στην πρώτη χρήση άσε τες λιγάκι μονάχες τους να πάνε να σου χαρτογραφήσουν το σπίτι σου. Δεν παίρνει πολύ χρόνο, μη μου ανησυχείς, ανάλογα με το μέγεθος του σπιτιού σου, τόσος είναι και ο χρόνος. Σου δημιουργεί λοιπόν ένα χάρτη μέσα στην εφαρμογή και το χωρίζει σε δωμάτια. Γιατί το κάνει, αυτό θα με ρωτήσεις τώρα. Για να κάνει τη δική σου ζωή ευκολότερη. Πες ότι θες να σου σκουπίσει μονάχα ένα δωμάτιο. Διαλέγεις custom cleanup και απλά διαλέγεις το δωμάτιο που θες να σου σκουπίσει. Θες τώρα να πάει να σου σκουπίσει κάποια δωμάτια και κάποια άλλα να σου τα σφουγγαρίσει μονάχα. Πολύ απλόν. Διάλεξε τα δωμάτια που θες να πάει να σου σκουπίσει και διάλεξε τα δωμάτια τα οποία θες μόνο σφουγγάρισμα. Τόσο απλά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις λειτουργίες, η S20 Plus υποστηρίζει 4. Σκούπισμα, σκούπισμα και σφουγγάρισμα, σκούπισμα πρώτα και μετά να ξαναπεράσει για το σφουγγάρισμα και φυσικά απλά να σου σφουγγαρίσει. Και στην αναρρόφηση έχεις 4 επιλογές ή καλύτερα 4 ταχύτητες. Το silent, δηλαδή όσο πιο αθόρυβα γίνεται, το standard, την κανονική λειτουργία, το strong και φυσικά το τσούρπο αν έχει πολύ πράγμα που θες να σου μαζέψει. Ανάλογα με τι διαλέξεις, είναι και η αναρρόφηση που κάνει, αλλά και ο θόρυβος. Στο σφουγγάρισμα έχουμε 3 level, όπου ανάλογα ποιο διαλέξεις θα είναι και περισσότερο το νερό που θα ρίχνει στα 2 patch εδώ κάτω που γυρίζουν για να σου σφουγγαρίσει. Αν το σπίτι σου τώρα έχει χαλιά και ανησυχείς ότι θα σου τα γεμίσει νερά, δεν χρειάζεται καν να ανησυχείς.
αυτόματα η Xiaomi S20 Plus αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει χάλιν εδώ και ψηλώνει τα δύο πάτης πάνω και δεν σου σφουγγαρίζει. Και τα δύο μοντέλα που έχω εδώ κοντά μου έχουν αρκετούς sensors πάνω τους, όπως και LDS Laser Navigation που τις βοηθάει να μην χτυπάνε αντικείμενα ή να πέσουν από ύψος, να κατανοούν πού βρίσκονται στο χώρο σου και να αντιλαμβάνονται πόσο μακριά από αυτές είναι κάτι και γενικά να σου κάνουν ένα πολύ καλό καθάρισμα. Η S20 Plus τώρα έρχεται με αυτό το κάτι επιπλέον που αντιλαμβάνεται και πόσο είναι χαμηλό το αντικείμενο ο χώρος για να μπει, για να μην πάει να σου σφινώσει για παράδειγμα κάτω από το κρεβάτι ή από τον καναπέ. Αντιλαμβάνεται και τις άκριες των αντικειμένων καλύτερα για να μην πάει να χτυπάει πάνω τους. Και οι δύο σκούπες, αν για κάποιο λόγο χρειαστούν περισσότερο χρόνο ή καλύτερα περισσότερη μπαταρία για να τελειώσουν την εργασία που τους έχεις βάλει, τότε απλά θα επιστρέψουν πίσω στον dock τους να φορτίσουν αυτόματα και όταν φορτίσουν θα συνεχίσουν την εργασία, θα σου τελειώσουν την εργασία χωρίς φυσικά εσύ να κάνεις οτιδήποτε επιπλέον. Τώρα, αν η επόμενη σου ερώτηση είναι ποια από τις δύο σκούπες να πάρεις όταν θα πας από ένα κατάστημα της Electroline ή από το electroline.com.cy που είναι φυσικά και οι δύο σκούπες ήδη διαθέσιμες. Η απάντηση εξαρτάται από εσένα αλλά και από το χώρο σου. Η Xiaomi S20 είναι πιο slim και η S20 Plus, όπως βλέπεις και ο ίδιος, είναι αυτό το πιο plus και έχει και αυτά εδώ τα δύο τα mopads που γυρίζουν και σου σφουγγαρίζουν τέλεια. Άρα, τι αν έχεις διαλέξει, πες μου κάτω στα σχόλια και δες και αυτό το βίντεο εδώ. Άντε! Electroline. Έλα στο αύριο.